αντιπροσωπεία που ανέβηκε πάνω για να δώσει το ψήφισμά μας και να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ, μίλησε με τη Γενική Διευθύντρια, την κάλεσε να μεταφέρει στη ΔΔΕ αλλά και στους πολιτικούς τους προϊστάμενους που είναι τα Υπουργεία και Κυβερνήσεις, ότι δεν θα ανεχθούμε να κόβεται το ρεύμα στους ανθρώπους, στους βιοπαλαιστές, αυτούς που χτίζουν τον τόπο μας, και ότι θα πρέπει αυτή η διαδικασία να σταματήσει, και φυσικά να πάμε και στην αιτία της, η οποία είναι ότι οι κυβερνώντες δεν τους νοιάζει πλέον τι γίνεται με το λαϊκό εισόδημα, με την δυνατότητα της να ζουν εν μέσω πανδημίας Χριστουγέννου και να είναι και χωρίς ρεύμα, και θα πρέπει να είμαστε τιμοπόλεμοι για να αντιμετωπίσουμε ριζικά αυτό το θέμα και με κινητοποιήσεις μεγαλύτερου χαρακτήρα για την ακρίβεια και συνολικά για όλα τα θέματα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα φτάνε εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Δεν πληρώνουν τίποτα για την ανοχή της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης. Οι βίλες των επιχειρηματιών είναι φωτισμένες, ζεστές. Την ίδια ώρα λοιπόν πάνε και κόβουν το ρεύμα στις λαϊκές οικογένειες, στους γερόντους, στις γερόντισσες, δεν έχουν να θερμανθεί, και αν δεν τους έχουν κόψει το ρεύμα, σκέφτονται πολύ να χρησιμοποιήσουν κάτι για να ζεσταθούν, γιατί φοβόνται ότι ο λογαριασμός που θα έρθει μετά τις αυξήσεις 500% σε ένα χρόνο που τώρα θα αρχίσουν να ενσωματώνονται, δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Οπότε το μέλλον για αυτούς είναι προδιαγραμμένο. Ή έχει κοπεί ή θα κοπεί. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το ανεχτούμε. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε ότι οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήσεις, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας κόβουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα, απολύουνε, παίρνουν τα κομμάτια της ΔΕΗ τσάπα από το ελληνικό κράτος, την περιουσία του ελληνικού λαού, έρχονται, κάνουν αυξήσεις 50% και μας κόβουν και το ρεύμα. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει, συνάδελφοι. Εμείς είπαμε επάνω ότι θα είμαστε μπροστά, οπουδήποτε χρειαστεί να μην κοπεί ρεύμα σε καμία οικογένεια, να μπορούν να διαβάζουν τα παιδιά, να ζεσταίνονται, να, οι ασθενείς να χρησιμοποιούν το οξυγόνο το οποίο χρειάζονται. Λοιπόν, δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οργή είναι μεγάλη και ο αγώνας θα είναι μεγάλο στο επόμενο διάστημα.